Και okay, απόψη η ομιλία είναι για την αγάπη και την συγχώρεση. Δύο για μένα πάρα πολύ ουσιαστικές έννοιες μέσα στην ζωή μας. Και δεν είναι τυχαία πιστεύω ότι ο χριστιανισμός έχει δώσει μέγιστη έμφαση σε αυτό, σε αυτό το θέμα. Υπήρξαν τρεις βασικές διδασκαλίες του Χριστού επάνω σε αυτό το θέμα. Το πρώτο ήταν να αγαπήσουμε τον συνάνθρωπό μας όπως αγαπάμε τον εαυτό μας. Βέβαια αυτό για μένα είναι δύο ένδολες. Να αγαπάω τους άλλους αλλά και να αγαπήσω τον εαυτό μου. Και μάλιστα εδώ όπως αγαπάω τον εαυτό μου μάλλον είναι μια προϋπόθεση να αγαπήσω τον εαυτό μου, να έχω μια θετική σχέση με τον εαυτό μου για να μπορώ να έχω μια αγαπημένη θετική σχέση με κάποιον άλλον. Η δεύτερη εντολή ήταν να αγαπήσω με το Θεό, με όλη την καρδιά, με όλη το νου, με όλη την ψυχή μας. Εδώ βέβαια και αλλού εξηγεί ότι ο Θεός είναι η εσωτερική φύση του κάθε ανθρώπου. Όταν είναι να αγαπάω το Θεό και δεν αγαπάω τον άνθρωπο, δεν γίνεται. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι μία έκφραση του Θεού. Μπορεί να μην μου αρέσει μία συγκεκριμένη συμπεριφορά ενός ανθρώπου. Μπορεί η συμπεριφορά του να μην είναι σωστή, να μην είναι δίκαιη. Αλλά η ουσία του ανθρώπου αυτού δεν μπορεί να είναι άλλο από τη μία ουσία ή τη μία συνειδητότητα ή τη μία δύναμη στο σύμπαν που είναι η Θεία συνειδητότητα. Δηλαδή ό,τι υπάρχει εσείς, εγώ, όλοι οι άνθρωποι στο πλανήτη, τα ζώα, τα φυτά, οι πλανήτες, οι γαλαξίες, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία υλοποίηση μίας οικουμενικής συνειδητότητας, μίας θείας συνειδητότητας, που είναι η εσωτερική φύση του κάθε ανθρώπου. Η παρότρυση να αγαπήσουμε τον κάθε άνθρωπο βασικά είναι παρότρυση να συνειδητοποιήσουμε την αλήθεια του κάθε ανθρώπου. Και αυτή η αλήθεια του κάθε ανθρώπου μπορεί να την συνειδητοποιήσω μόνο αν την συνειδητοποιώ πρώτο μέσα στον εαυτό μου. Δηλαδή να συνειδητοποιήσω ότι και εγώ και όλοι οι άλλοι γύρω μου είναι εκφράσεις αυτής της μία συνειδητότητας, αυτό το ένα πνεύμα. Και είμαστε όλοι με αυτή την έννοια αδέλφια. Όλοι προερχόμαστε από την ίδια πηγή, ανεξάρτητα αν ο ένας είναι χριστιανός και ο άλλος είναι μουσουλμάνος και ο άλλος είναι Εβραίος ή Ινδουιστής ή Μαύρος ή Λευκός ή Κομμουνιστής ή Καπιταλιστής. Η ουσία του κάθε ανθρώπου, το πνεύμα είναι ένα. Τώρα η παρότρυση προς την αγάπη από το χριστιανισμό δεν είναι μόνο απλώς επειδή αν αγαπάω είμαι καλός άνθρωπος και είμαι κακός άνθρωπος αν δεν αγαπάω. Δεν έχει σχέση με αυτό. Έχει σχέση με την συνειδητοποίηση του τι είμαι και του τι είναι ο άλλος. Μόνο όταν συνειδητοποιώ τι είμαι και συνειδητοποιώ τι είναι ο άλλος μπορώ να έχω αυτή την αγάπη. Αλλιώς θα κολλάω στην συμπεριφορά, θα κολλάω στην εμφάνιση, θα κολλάω στα χαρακτηριστικά του άλλου. Και θα μου αρέσουν μερικά και δεν θα μου αρέσουν άλλο. Ότι πάντα τα Χριστούγεννα είναι μια εποχή να θυμηθούμε τις διδασκαλίες του Χριστού και την έμφαση του επάνω σε αυτό το θέμα. Το θέμα της αγάπης και το θέμα ακόμα της συγχώρεσης. Η τρίτη εντολή του Χριστού ήταν να αγαπήσουμε ακόμα τους εχθρούς. Δηλαδή να καταφέρω, να φτάσω στο σημείο, να βιώσω τόσο πολύ την αληθινή μου φύση και την αληθινή φύση του άλλου,
και να έχω τόσο ασφάλεια μέσα μου και σιγουριά μέσα μου, να μπορώ ακόμα να αγαπήσω κάποιον που από την άγνοιά του προσπαθεί να μου κάνει κακό. Και ακόμα να καταφέρει να μου κάνει κακό, να κάνει κακό στο σώμα, στην προσωπικότητα. Αυτό που πραγματικά είμαι δεν μπορεί να πάθει κάτι. Μπορεί το σώμα να πάθει κάτι, μπορεί η προσωπικότητα να στενοχωρηθεί, αλλά αυτό που πραγματικά είμαι δεν είναι άτρωτο, είναι αθάνατο, δεν μπορεί ποτέ να μειωθεί, δεν μπορεί να χάσει κάτι, είναι πέρα από κάθε ζημιά. Γι' αυτό είναι κωδικοποιημένο μέσα μας την ανάγκη της αγάπης. Και αυτή η ανάγκη είναι διπλή. Η ανάγκη να μας αγαπάνε, και με αυτό ασχολιόμαστε πιο πολύ, να μας αγαπάνε, και ασχολιόμαστε με την εμφάνισή μας και με την συμπεριφορά μας και με τις γνώσεις και με τα χρήματα και με το επάγγελμα και προσπαθούμε να είμαστε κάτι που θα αγαπήσουν οι άλλοι, γιατί τότε νιώθουμε καλά. Νιώθουμε καλά όταν παίρνουμε αγάπη και νιώθουμε άσχημα όταν παίρνουμε απόρρευση ή μίσος ή κατηγορία ή θυμό. Γιατί γεννηθήκαμε να βιώσουμε ενότητα. Ο στόχος της ύπαρξής μας είναι η ενότητα, η διάλυση του αισθήματος της ξεχωριστότητας και αποξένωσης, που είναι η αιτία όλων των προβλημάτων της κοινωνίας. Αλλά η ανάγκη όμως είναι επίσης να αγαπάμε. Δηλαδή, το θέμα είναι να βιώσω αγάπη. Είτε βιώνω αγάπη από τον άλλον ή για τον άλλον, είναι το ίδιο πράγμα. Γεμίζω την ανάγκη, ικανοποιώ την ανάγκη. Απλώς οι περισσότεροι από μας, από την ανασφάλεια μας, έχουμε σαν προϋπόθεση να βιώσουμε αγάπη από τον άλλον για να μπορούμε να τον αγαπάμε και δυσκολευόμαστε να τον αγαπάμε όταν μας κριτικάρει, όταν μας απορρίπτει, όταν μας εμποδίζει να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας και αν βέβαια αν μας βλάπτει ή βλάπτει κάποιο μέλος της οικογένειας μας. Ότι η πρόκληση της αγάπης και της συγχώρεσης είναι ουσιαστικά η υπέρβαση της άγνοιας. Είναι δηλαδή να φτάσω στο σημείο να υπερβώ την ταύτιση με το σώμα και την ταύτιση με την προσωπικότητα και να λειτουργώ από ένα πνευματικό πεδίο. Τώρα αυτό πρέπει να είναι γνήσιο, δεν μπορεί να είναι εγκεφαλικό. Δεν μπορεί να είναι κάτι που πείθω τον εαυτό μου εγκεφαλικά, αλλά τα συναισθήματά μου στο υποσυνείδητο είναι αλλιώς. Αλλιώς θα δημιουργήσω μια διχασμένη προσωπικότητα που από τη μία φιλοσοφία, έχει μεγάλη φιλοσοφία και κατανόηση, αλλά από την άλλη πλευρά είμαι πληγωμένος, τιμωμένος, πικραμένος, στενοχωρημένος μέσα μου. Ότι πρέπει να είναι μια γνήσια διαδικασία όπου εμποδίζω σταδιακά τα εμπόδια που υπάρχουν μέσα μου για να βιώσω αυτή την αγάπη. Και έτσι αυτό είναι μια πρόκληση μέσα στην ζωή, να παρατηρώ τις στιγμές που χάνω αυτό το αίσθημα. Εκεί που νιώθω αδικία, εκεί που νιώθω θυμό, που νιώθω ίσως εκδίκηση και τουλάχιστον δεν νιώθω ένα άνοιγμα αυτή τη στιγμή με τον άλλο άνθρωπο. Τώρα, ποιες είναι μερικές από αυτές τις στιγμές? Πρώτο, όταν δεν συμφωνούν μαζί μας, θα πρέπει να αναλύουμε γιατί νιώθω λιγότερη ενότητα με έναν άνθρωπο όταν δεν συμφωνεί μαζί μου και νιώθω περισσότερη ενότητα με έναν άνθρωπο που συμφωνεί μαζί μου. Είναι φυσικό ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις χάνω το αίσθημα της ενότητας και της αγάπης επειδή νιώθω κίνδυνο. Δηλαδή το αντίθετο από αγάπη δεν είναι μίσος ούτε θυμό, είναι φόβος. Ότι όταν κάποιος πιστεύει κάτι άλλο από μένα,
μου δημιουργεί μια ανασφάλεια. Ανασφάλεια για την αξία μου, μήπως δεν έχω δίκιο, μήπως έχει δίκιο ο άλλος. Νιώθω τον άλλον σαν απειλή. Και ίσως μας απειλεί λιγότερο αν είναι κάποιο ξένο και περισσότερο αν είναι το παιδί μας, αν είναι σύντροφός μας, κάποιο με τον οποίο έχουμε καθημερινή συναστροφή, έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη να συμφωνεί μαζί μας και ακόμα έχουμε ανάγκη να μας εγκρίνει. Διότι εδώ είναι μια πρόκληση. Μπορώ να νιώθω αγάπη, τη ίδια αγάπη, όταν ο άλλος δεν συμφωνεί ή και ακόμα κριτικάρει το σύστημα πεποιθήσεών μου. Είμαι το σύστημα πεποιθήσεών μου. Η αξία μου μετρέται με το αν συμφωνεί ή αν εγκρίνει ο άλλος αυτά που πιστεύω ή αυτά που κάνω. Είναι ξεκάθαρο εδώ ότι χάνουμε την αγάπη μας από την έλλειψη σιγουριάς στον εαυτό μας. Και αν είχαμε περισσότερη σιγουριά, δεν θα είχαμε πρόβλημα της διαφοράς στην γνώμη και ακόμα στην κριτική. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν φτάνουμε σε αυτό το σημείο της εσωτερικής σιγουριάς, ότι γινόμαστε ανέστητοι ή δεν ακούμε τι λέει ο άλλος. Το ακούμε, το σκεφτόμαστε και προσπαθούμε να δούμε μήπως έχει και δίκιο. Δεν αποκλείεται, δεν είμαι φωτισμένος, δεν κάνω πάντα το σωστό, δεν σκέφτομαι πάντα σωστά, αλλά να απελευθερωθώ από το αίσθημα του κινδύνου. Δηλαδή σε κάθε περίπτωση που χάνω την αγάπη μου, η ερώτησή μου είναι μία. Τι κίνδυνο νιώθω? Τι κινδυνεύει εδώ? Σύμφωνα βέβαια με τις λαθασμένες μου πεποιθήσεις. Κινδυνεύει η αξία μου? Κινδυνεύει η ασφάλεια μου? Μήπως νιώθω ότι κινδυνεύει η ελευθερία μου? Ότι ο άλλος θέλει να με καταπιέζει ή να με ελέγχει? Ή κινδυνεύει κάποια πηγή απόλαυσης ή ευχαρίστησης? Τότε χάνω την αγάπη μου, όταν νιώθω ότι ένα από αυτά, ασφάλεια, αξία, ελευθερία ή απόλευση, κινδυνεύει. Μία δεύτερη περίπτωση που χάνουμε την αγάπη μας είναι όταν ο άλλος δεν κάνει αυτό που θέλουμε εμείς. Ή όταν δεν ικανοποιεί μία από τις ανάγκες μας. Μπορώ να αγαπήσω και τον άνθρωπο που δεν μπορεί ή δεν επιλέγει να ικανοποιεί μία ανάγκη που εκφράζω. Θέλω να έχω αυτό σαν προϋπόθεση για την αγάπη. Ή θέλω να απελευθερώσω την αγάπη μου από αυτή την προϋπόθεση και να μπορώ ακόμα να αγαπήσω κάποιον που δεν ικανοποιεί την ανάγκη μου, που δεν μπορεί ή δεν θέλει. Αυτό είναι μία πρόκληση. Δεν είναι εύκολο. Τώρα, όταν κάποιος δεν ικανοποιεί μία από τις ανάγκες μας, υπάρχουν μερικές περιπτώσεις, μερικές αν θέλετε, μερικά πιθανά μαθήματα. Το ένα είναι ότι δεν έχω εκφράσει αρκετά καθαρά, μάλλον αρκετά ξεκάθαρα, την ανάγκη μου με ένα αποτελεσματικό τρόπο. Ίσως δεν το έχω εκφράσει καθόλου και περιμένω να το καταλάβει ο άλλος, που είναι μεγάλο λάθος αυτό. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι να βοηθήσουμε τους άλλους να ξέρουν τι χρειαζόμαστε. Δεν μπορούμε σιωπηλά να περιμένουμε να το ξέρουν. Δεύτερο, ίσως το εκφράζω αλλά με επιθετικότητα, με κριτική, άρα ο άλλος δεν ακούει αυτό που χρειαζόμαστε αλλά ακούει την κριτική και δεν περνάει μέσα του. Ίσως μία δική μας συμπεριφορά δεν βοηθάει τον άλλον να ανταποκρίνεται στην ανάγκη μας. Ίσως κάτι που κάνουμε εμείς κάνει τον άλλον να μην θέλει ή να μην μπορεί ή να μπει σε κάποιο άλλο ρόλο αντίδρασης ή αντίστασης ή ανταγωνισμό. Μήπως δεν βοηθάμε εμείς τον άλλον με την συμπεριφορά μας να ικανοποιήσει την ανάγκη μας. Και τέταρτο, ίσως έχουμε υποσυνείδητες αντιστροφές.
Δηλαδή ότι παρόλο που θέλω κάτι από τον άλλον, υποσυνείδητα δεν το θέλω, επειδή είμαι στο ρόλο του θύματος και παίρνω κάποια αξία όσο νιώθω αδικημένος. Και το θέλω και δεν θέλω. Ή το θέλω και δεν θέλω επειδή μετά θα νιώθω υποχρεωμένος. Και δεν θέλω να νιώθω υποχρεωμένος, προτιμά να είναι υποχρεωμένος ο άλλος και όχι εγώ. Ή και άλλες μορφές ψυχολογικής αντιστροφής ή αντίστασης, όπου λέω ότι θέλω κάτι, αλλά υποσυνείδητα το εμποδίζω να γίνει. Τότε εδώ είναι μια μεγάλη πρόκληση, διότι κοιτάξαμε τα Χριστούγεννα και όλη την ζωή μας. Μπορώ να αγαπήσω κάποιον ακόμα όταν δεν κάνει αυτό που θέλω, ή θέλω να έχω αυτή την προϋπόθεση. Αγαπώντας κάποιον, παρόλο και ανεξάρτητα με τι κάνει, δεν σημαίνει ότι δεν έχω το δικαίωμα να συνεχίσω να διαπραγματεύομαι για αυτό που θέλω. Και αν ο άνθρωπος, ο άλλος, είναι όχι τίμιος, ή κλέβει ή λέει ψέματα, μπορώ ακόμα να διακόψω την συνεργασία μαζί του. Αλλά να έχω αγάπη μέσα μου για αυτόν, απλώς βλέποντας ότι αντικειμενικά δεν είναι σε θέση να είναι εντάξει σε αυτή την συνεργασία. Άρα αναγκάζομαι να διακόψω την συνεργασία, αλλά εύχομαι κάτι καλό για τον άνθρωπο αυτό και όταν είναι στο νου μου νιώθω αγάπη για τον άνθρωπο αυτό. Μια άλλη προσκόλληση που έχουμε από τους άλλους είναι να μας επιβεβαιώνουν. Τώρα, συνήθως παίρνουμε επιβεβαίωση από τους ανθρώπους όταν συμφωνούν, όπως είπα νωρίτερα, όταν μας ακούν και κάνουν αυτό που εμείς τους λέμε να κάνουν, όταν μας θαυμάζουν, όταν δεν μας κριτικάρουν και όταν μας χρειάζονται, παίρνουμε, αν θέλετε, επιβεβαίωση. Όταν κάποιος χρειάζεται εμάς για κάποιο λόγο. Θέλουμε να δημιουργήσουμε σχέσεις αλληλοεξάρτησης, γιατί όσο κάποιος μας χρειάζεται, αξίζουμε. Έχουμε ένα ρόλο, έχουμε ένα νόημα, έχουμε κάποια αξία μέσα στην ζωή μας. Μπορούμε να αγαπήσουμε τον άλλον και όταν παίρνει δικό του δρόμο και δεν κάνει αυτό που του λέμε, όταν δεν μας χρειάζεται, όταν είναι ανεξάρτητος, όταν έχει άλλη γνώμη. Αυτή είναι η πρόκλησή μας μέσα στην ζωή μας. Εκεί που δυσκολευόμαστε ακόμα περισσότερο και λίγοι άνθρωποι καταφέρνουν, είναι όταν ο άλλος μας έχει βλάψει ή έχει προσπαθήσει να μας βλάψει. Ή εμάς ή κάποιον άνθρωπο πολύ κοντά μας. Μπορεί να είναι παιδί μας, σύντροφό μας, αδέλφια μας, γονείς μας. Μπορεί να μας έχει κλέψει, να μας κάνει κάποια απάτη. Μπορεί ακόμα στην ακραία περίπτωση να έχει σκοτώσει κάποιο μέλος της οικογένειας μας. Τώρα, αυτό προσβάλλει όλες τις αισθήσεις μας ότι μπορώ να αγαπήσω τον άνθρωπο αυτό. Αλλά αυτή είναι η εντολή του Χριστού, ο οποίος εφάρμοσε αυτό και ζήτησε από τον Θεό να συγχωρέσει ακόμα αυτούς που τον σταυρώσανε. Ήταν ένα ζωντανό παράδειγμα. Και κάποια στιγμή στην πνευματική μας εξέλιξη θα φτάσουμε και εμείς εκεί. Κάποια στιγμή, όταν αντιληφθούμε την αλήθεια, καταλαβαίνουμε τι πραγματικά είναι αυτή η πραγματικότητα, τι πραγματικά είμαστε εμείς και οι άλλοι, τι πραγματικά είναι τα γεγονότα που συμβαίνουν σε αυτή την προσωρινή υλική πραγματικότητα, γιατί εδώ είναι το διάλειμμα, ο θάνατος δεν είναι το διάλειμμα, εδώ είναι το διάλειμμα. Η ύπαρξή μας είναι πνεύμα και η υλική απόστηση είναι το διάλειμμα, αν θέλετε, ένα προσωρινό διάλειμμα μερικών χρόνων, όπου είμαστε στην σχολείο της ζωής.
ότι κάποια στιγμή στην εξέλιξή μας, ίσως όχι σε αυτή την ζωή, αλλά σε κάποια άλλη, θα καλούμαστε να μπορούμε και αυτό να κάνουμε ακόμα. Ακόμα να μπορώ να συγχωρέσω και να αγαπήσω έναν άνθρωπο που έχει προκαλέσει την έχρηστη ζημιά, αν θέλετε, του να έχει προκαλέσει σωματική βλάβη ή και ακόμα θάνατο σε ένα αγαπημένο μας άνθρωπο. Πώς μπορούμε να κάνουμε αυτό, με ποιο τρόπο μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο της συγχώρεσης και της κατανόησης και της αγάπης? Θα χρειαστούμε να καταλάβουμε την αληθινή φύση της πραγματικότητας. Ότι πρώτο δεν υπάρχει θάνατος. Υπάρχει μόνο η απελευθέρωση μιας ψυχής από το προσωρινό υλικό του σώμα. Όλες οι σκέψεις μας για το θάνατο περιλαμβάνουν ένα μεγάλο λάθος. Και αυτό είναι ότι ο θάνατος είναι δυσάρεστο και η ζωή είναι ευχάριστο. Ρωτήστε όποιο πνεύμα έχει φύγει από το σώμα του, ποιο είναι το ευχάριστο και ποιο είναι το δυσάρεστο. Κανένας που έχει φύγει από το σώμα του ήθελε να γυρίσει. Εδώ είναι το δυσάρεστο, έξω από το σώμα είναι το ευχάριστο. Δηλαδή, χρειάζεται, όχι ότι για αυτό το λόγο θα φύγουμε από το σώμα μας αυτή τη στιγμή, που μου θυμίζει το ανέκδοτο για τον ένα ζευγάρι που όλη η ζωή η γυναίκα πίεζε τον άντρα να κάνει υγιεινή διατροφή και ζήσανε αρκετά χρόνια και καλά χρόνια, και κάποια στιγμή βέβαια παρόλο την υγιεινή διατροφή φύγανε από το σώμα και πήγανε στο παράδεισο, και εκεί είδανε ότι όλα δωρεάν, όλα όμορφα, δωρεάν σπίτι, δωρεάν φαγητό, δωρεάν ρούχα, όλα όμορφα, ωραία μουσική. Και ο άντρας γυρίζει στην γυναίκα και λέει, αν δεν μας έπρεξες με την κοινή διατροφή θα είμαστε εδώ πριν από πολλά χρόνια. Τότε καταλάβανε, δηλαδή, τι σημαίνει υλική ζωή και τι σημαίνει όχι υλική ζωή. Αυτά που χρειάζεται να πιστέψουμε όμως για να μπορούμε και σε αυτή την περίπτωση να συγχωρέσουμε και να αγαπάμε είναι μια ακράδυτη πίστη ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο και όλα γίνονται με μια κρυφή, ίσως ακατανόητη για μας, δικαιοσύνη και σοφία. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε γιατί το κάθε τι συμβαίνει. Και συμβαίνουν πολλά πράγματα που φαίνονται ακραία άδικα, απαράδεκτα, που προσβάλλουν την αίσθηση της δικαιοσύνης μας και το σωστό. Και ή θα τρελαθούμε με αρνητικά συναισθήματα, βλέποντας αυτό που συμβαίνει σε αυτό το πλανήτη και σε μερικούς ανθρώπους, ή θα πρέπει να έχουμε την πίστη ότι υπάρχει κάποιος λόγος, υπάρχει κάποια σοφία και υπάρχει κάποια δικαιοσύνη πίσω από όλα αυτά που ίσως δεν μπορούμε να βλέπουμε τώρα, αλλά αν είχαμε μια πιο, αν θέλετε, μακρή αίσθηση του χρόνου, ξέροντας τι έχει κάνει μία ψυχή μέχρι αυτή τη στιγμή, δηλαδή το λεγόμενο κάρμα, και για τι μαθήματα έχει επιλέξει κάθε ψυχή να μάθει μέσα από τις εμπειρίες της ζωής και τι πιθανό όφελος μπορεί να έχει το κάθε γεγονός, ακόμα το δυσάρεστο γεγονός, τι μπορεί να κερδίσει κάθε ψυχή από ακόμα τα δυσάρεστα γεγονότα της ζωής του, ίσως θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να δούμε αυτή την σοφία. Μέχρι τότε χρειάζεται να πιστέψουμε ότι υπάρχει χωρίς να το δούμε, και αυτό λέγεται πίστη. Η πίστη είναι να πιστεύω σε κάτι που δεν μπορώ να αποδείξω και δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να δω καθαρά. Αν μπορώ να πιστέψω αυτό, τότε θα πιστέψω ότι το συμπάν ή ο Θεός ή η ίδια ψυχή
που ήταν το θύμα, αν θέλετε, στα εισαγωγικά της πράξης, επέλεξε αυτό ή επέτρεψε αυτό, γιατί αυτό έπαιξε κάποιο ρόλο στην εξέλιξή του, στην εξέλιξή μας και στην εξέλιξη όλων των ανθρώπων που είναι σύμμαχοι, συμμετέχουν με κάποιο τρόπο σε ένα γεγονός που μπορεί να είναι δυσάρεστο. Η στιγμή που εγώ πιστεύω ότι είμαι ο αποκλειστικός δημιουργός της πραγματικότητάς μου σαν ψυχή στην εξέλιξη και ότι δεν μπορεί κανένας άλλος να δημιουργήσει την πραγματικότητά μου, ό,τι και να κάνει, ό,τι και να θέλει να κάνει, αν εγώ δεν έχω επιλέξει σαν ψυχή να περάσω από κάτι, δεν θα καταφέρει κάποιος να έχει μια επίδραση στην ζωή μου. Μπορεί να έχει μια επίδραση μόνο αν αυτό επιτρέπεται από τους νόμους του σύμπαντος και είναι αυτό που χρειάζομαι εγώ σαν ερέθισμα στην εξέλιξή μου. Αν μπορώ να πιστέψω αυτό, τότε δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος άλλος ήταν ποτέ ή είναι τώρα υπεύθυνος για την πραγματικότητά μου. Αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα σε οποιοδήποτε άνθρωπο στην διαδικασία της πνευματικής εξέλιξης. Να πάβει να θεωρεί τους άλλους αιτίες της πραγματικότητάς του και να πάρει την ευθύνη για την πραγματικότητά του. Τώρα, ένας λόγος που δεν μας αρέσει να κάνουμε αυτό είναι επειδή έχουμε μπερδέψει την λέξη «επεύθυνη» με τη λέξη «φταίω». Γιατί για μας είμαστε προγραμματισμένοι να πιστέψουμε ότι όταν κάτι δυσάρεστο γίνεται, κάποιος πρέπει να φταίει. Κάποιος έχει κάνει κάποιο λάθος. Δεν έπρεπε να συμβεί το δυσάρεστο. Δεν βλέπουμε το δυσάρεστο σαν ακριβώς αυτό που πρέπει να γίνει για την εξέλιξη όλων των ανθρώπων που επηρεάζονται από το δυσάρεστο. Η ενέργεια μας πάει σε ποιος φταίει. Φταίει ο γιατρός, φταίει η κυβέρνηση, φταίει ο ταξιτζής, φταίει ο άντρας μου, φταίει η γυναίκα μου. Και για να μην νιώθω πολύ άσχημα, προτιμώ να φταίνε οι άλλοι. Και άρα δεν τους συγχωρώ και τους βγάζω από την καρδιά μου. Για να αλλάξω αυτό και να λέω εγώ είμαι 100% απεύθυνος στην πραγματικότητά μου, το έχω ταυτίσει με το ότι φταίω εγώ. Δεν φταίω εγώ. Δεν φταίω άλλος. Είμαστε όλοι εδώ μέσα σε μια διαδικασία μάθησης. Μαθαίνουμε, εξελισσόμαστε. Και αυτό που συμβαίνει είναι αυτό που χρειάζεται να συμβεί για να μάθουμε κάτι από αυτό. Ένα πράγμα που μπορούμε να μάθουμε από αυτό είναι να λειτουργούμε και να ζητήσουμε άλλους να λειτουργήσουν με τρόπο να μην ξαναγίνει αυτό. Δεν λέω να μην μάθουμε και να μην αποφεύγουμε κάποια ζημιά στο μέλλον, αλλά να κάθομαι και να νιώθω μίσος προς κάποιον που θεωρώ υπεύθυνο για κάτι που έχει συμβεί στην ζωή μου, είναι ένα αδιέξοδο. Μόνο θα οδηγήσει εμένα στην αρρώστια και τίποτα άλλο. Εγώ δέχομαι το δηλητήριο αυτό, όχι ο άλλος. Εγώ ζω με αυτές τις ορμόνες, με αυτή την χημική κατάσταση. Και όπως έχει αποδεικτεί πια, κάθε συναίσθημα, όπως και η πίκρα και η θυμό και η αδικία και η μίσος, δημιουργεί συγκεκριμένα πεπτίδια, οι ορμόνες που εκρίνονται από το υποθάλμας και υποδέχονται από τα κύτταρα και δημιουργείται εθισμός στα κύτταρα. Όσο πιο πολύ νιώθω πίκρα, τόσο πολύ τα κύτταρα μου αναζητούν να νιώθουν πίκρα. Όσο πιο πολύ νιώθω θυμό, τόσο περισσότερα τα κύτταρα μου αναζητούν αφορμές να νιώθουν θυμό. Θα βρίσκω τρόπο για να ικανοποιώ τα κύτταρά μου. Είναι σαν ναρκωτικό. Οι ίδιες υποδοχείς που υποδέχονται τα πεπτίδια αυτά είναι αυτά που δέχονται η ηρωίνη και η καφαΐνη και η νικοτίνη. Δηλαδή δημιουργείται εθισμό στο συναίσθημα. Είναι εθισμός στο παράπονο, στο πόνο, στην αδικία, στο θυμό,
στο μίσος. Όπως μερικοί άνθρωποι είναι αθισμένοι στην ενοχή. Θα βρουν οποιαδήποτε αφορμή να νιώθουν ενοχή. Κάθε τι που συμβαίνει γύρω τους θα το πάρουν επάνω τους και πάλι θα νιώθουν ένοχοι ή στην αυτοπόρεψη. Όλο αυτό οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο. Δεν οφειλεί ούτε να πιστεύω ότι οι άλλοι φταίνουν για μένα, ούτε ότι εγώ φταίω για τους άλλους. Χρειάζεται να προχωρήσουμε από αυτό και να συνειδητοποιήσουμε ότι κάθε ψυχή, και εγώ και ο άλλος, δημιουργεί την πραγματικότητα. Δεν σημαίνει ότι δεν βοηθάω τον άλλον. Δεν σημαίνει ότι δεν ζητάω βοήθεια από τον άλλον. Αλλά ο τελικός δημιουργός είμαι εγώ για δική μου πραγματικότητα και αυτός για δική του. Τότε ποιο είναι το αντίθετο από την αγάπη? Είναι κάποια κατάσταση αποξένωσης, μοναξιάς, μια έλλειψη ενότητας. Ίσως έχω και πίκρα μέσα μου. Πιθανόν έχω φόβο μέσα μου, πιθανόν έχω δυσπιστία μέσα μου για τους ανθρώπους γύρω μου, είμαι επιφυλακτικός για τους ανθρώπους. Τέλος πάντων, δεν βιώνω κάτι όμορφο. Αυτό το μη όμορφο, το αντίθετο από την αγάπη, είτε λέγεται απλώς επιφύλαξη, είτε λέγεται πίκρα ή θυμό ή μίσος, κάπου μέσα σε όλα αυτά, είναι δυσάρεστο. Είναι δυσάρεστο για το υποθάλμος, είναι δυσάρεστο για τα κύτταρά μας, είναι δυσάρεστο για το νου μας. Είναι μια κατάσταση που εμείς δεν απολαμβάνουμε την χαρά της αγάπης, της ενότητας, της ομορφιάς μέσα στην ζωή. Αυτό επιδράει πάνω μας και δημιουργεί σταδιακά ψυχοσωματικές αρρώστιες. Έχουν δει σήμερα ότι καλλιεργώντας την αγάπη, δηλαδή παίρνοντας 5 λεπτά την ημέρα να επικεντρώνουμε στο αίσθημα της αγάπης, έχει πάρα πολύ θετική επίδραση επάνω στην υγεία μας. Και στην καρδιά, και στον εγκέφαλο, και στο νευρικό σύστημα, και στο παρασυμπαθητικό και συμπαθητικό νευρικό σύστημα, και στο αμυντικό σύστημα. Έχουν μετρήσει συγκεκριμένες ουσίες που αυξάνονται όταν κάποιος καλλιεργεί την αγάπη καθημερινά σε σχέση με ομάδες control που δεν το κάνουν. Είναι αποδεικμένο πια επιστημονικά ότι το αίσθημα της αγάπης, το αίσθημα της ευγνωμοσύνης βοηθάει την υγεία μας. Το δεύτερο αποτέλεσμα είναι ότι νιώθοντας αυτό το κλείσιμο, βλέπω όλους τους ανθρώπους και τον εαυτό μου και την ζωή μέσα από αυτά τα γυαλιά. Και αυτά τα γυαλιά έχουν μια προκατάληψη ότι κινδυνεύω, πρέπει να προσέξω, να μην ξαναπληγωθώ, να μην ανοίγομαι πάρα πολύ γιατί μπορεί να στενοχωρηθώ, να με εκμεταλλεύονται οι άλλοι, να με καταπιέζουν οι άλλοι, να με χρησιμοποιήσουν οι άλλοι, να χάσω την αξία μου, να χάσω την ασφάλεια μου. Και άρα γίνεται ένας φαύλος κύκλος εκεί που φοβάμαι να αγαπάω, φοβάμαι να ανοίγομαι. Αυτό βέβαια το βιώνουν οι άλλοι γύρω μας, εισπράττουν αυτό από μας και καθρεφτίζουν σε μας αυτό. Και αυτοί αρχίζουν να λειτουργούν σε μας με την ίδια επιφύλαξη, με την έλλειψη ενότητας, με την έλλειψη φιλικότητας που εμείς εκπέμβουμε μέσα από αυτό το φόβο. Και έτσι δημιουργούμε μια πραγματικότητα πολύ μειονεκτική, πολύ δυσάρεστη για μας. Τώρα θέλω να μιλήσω λίγο για το θέμα της συγχώρεσης. Βασικά υπάρχουν 4 κύρια εμπόδια προς την συγχώρεση. Η πρώτο εμπόδιο είναι ότι φοβάμαι να ξαναπληγωθώ. Όσο δεν συγχωρώ, κρατάω, αν θέλετε, ένα ενεργειακό κλείσιμο προς τον άνθρωπο αυτό. Είναι έξω από την καρδιά μου.
θα μπορέσουμε να πάρουμε τη λέξη συγχώρεση, δεν ξέρω από πού έρχεται, αλλά θα μπορέσουμε να πούμε ότι συν και χωρώ, δηλαδή ότι χωρώς του ίδιου χώρου, έχω χώρο μέσα μου ή μέσα στην καρδιά μου για τον άνθρωπο αυτό. Μπορεί να είναι λάθος αυτό, αλλά έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Ότι μέσα μου έχω χώρο για τον άνθρωπο. Άσκετε με την τιμολογία, εγώ το λέω αυτό τώρα. Ότι συγχωρώ με τον άνθρωπο αυτό. Χωράω στο ίδιο χώρο. Χωράω, έχει χώρο στην καρδιά μου για τον άνθρωπο αυτό. Αν με έχει πληγώσει, δεν θέλω να τον νιώθω. Δεν θέλω να έχω ελπίδες. Δεν θέλω να υπάρχει συναισθηματική συναισστροφή. Γιατί φοβάμαι ότι θα ξανά πληγωθώ από τον άνθρωπο αυτό. Αυτό που χρειάζεται να καταλάβουμε σε αυτή την περίπτωση είναι ότι δεν είναι η συγχώρεση ούτε η αγάπη που μας κάνει ευάλωτοι. Είναι η προσδοκία και η ανάγκη για κάτι από τον άλλον που μας πληγώνει. Αν αγαπάω κάποιον και δεν χρειάζομαι τίποτα από αυτόν, ούτε να με δέχεται, ούτε να με συμπεριστέκεται, ούτε να με βοηθάει, δεν θα πληγωθώ. Πληγώνομαι από την προσδοκία, πληγώνομαι από την ανάγκη, όχι από την αγάπη. Η αγάπη δεν πληγώνει ποτέ. Η προσδοκία, η προσκόλληση, η απέτηση, αυτά δημιουργούν την απογοήτευση και το πόνο που ο άνθρωπος δεν μου έδεσε κάτι που χρειαζόμενα από τον άνθρωπο αυτό. Όταν κάνουμε αυτή την διευκρίνηση θα καταλάβουμε ότι το πρόβλημα δεν είναι η συγχώρηση και η αγάπη, είναι η ανάγκη. Να συγχωρέσω και να αγαπάω χωρίς να περιμένω τίποτα. Χωρίς να χρειάζομαι κάτι από τον άνθρωπο αυτό. Το δεύτερο εμπόδιο προς την συγχώρεση είναι, δεν θα το χρειάζομαι, δεν είμαι καλά, είναι ότι έχω ταυτίσει την συγχώρεση με του να λέω ότι είχε δίκιο ο άλλος. Και ότι αν συγχωρώ, χάνω το δίκαιο. Γι' αυτό είναι πιο εύκολο να συγχωρέσουμε όταν ο άλλος λέει είχα άδικο, συγχωρέσέ με. Τότε εντάξει, μπορώ να το συγχωρέσω, πιο εύκολο. Όχι πάντα, αλλά είναι πιο εύκολο. Αλλά όταν δεν αναγνωρίζει ότι έχει λάθος, είναι πιο δύσκολο. Γιατί το έχω ταυτίσει, ότι αν λέω σε συγχωρώ, είναι σαν τον έχω απαλλάξει από το λάθος. Δεν είναι αυτό. Τον συγχωρώ για το λάθος. Δεν λέω ότι δεν έκανα λάθος. Συγχωρώ το λάθος. Ότι δεν χάνω το δίκαιο όταν συγχωρώ κάποιον. Δεν χρειάζομαι να έχω κάποιον έξω από την καρδιά μου για να έχει λάθος. Μπορεί να το πάρω μέσα στην καρδιά μου μαζί με το λάθος. Εγώ δεν έχω κάνει λάθη. Το τρίτο εμπόδιο είναι ότι είμαι στο ρόλο του θύματος και χρειάζομαι να έχω θύτες. Παίρνω την αξία μου από το ρόλο το αδικημένο και όσο είμαι αδικημένος νιώθω ότι εγώ είμαι ο καλός, ο σωστός και άρα αξίζω. Ότι υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που έχουν βρει αυτό το τρόπο να βιώσουν την αξία τους. Και άρα για να αξίζω εγώ σαν αδικημένο και σαν το θύμα, πρέπει να έχω θύτες. Και δεν μπορώ να συγχωρέσω τους θύτες, γιατί δεν θα είμαι πια θύμα. Μια τρίτη αιτία, ότι δεν θα είμαι πια το θύμα, δεν θα είμαι πια αδικημένο και από πού θα πάρω την αξία μου. Και τέταρτο, θέλω κάποιον να φταίει για το γεγονός ότι δεν είμαι όπως θέλω να είμαι ή η ζωή μου δεν είναι όπως είναι ή ότι δεν μπορώ να προχωράω στην ζωή μου. Θέλω να φταίει η μητέρα μου, να φταίει ο πατέρας μου, να φταίει ο σύντροφός μου, να φταίει κάποιος, γιατί δεν αντέχω εγώ να πάρω την ευθύνη για την ζωή μου. Και πάρω να πάρω την ευθύνη για την ζωή μου, πρέπει να έχω στο νου μου τους φταίκτες. Και άρα δεν μπορώ να τους συγχωρώ, γιατί αυτοί είναι απαράδεκτοι και φταίνε. Ότι πώς μπορούμε να συγχωρέσουμε. Τα βήματα είναι έξι. Πρώτο βήμα, να συνειδητοποιώ το συνειδητό και το υποσυνείδητο παράπονο, πίκρα, θυμό που υπάρχει μέσα μου
για κάποια πράγματα. Μερικοί από εμάς έχουμε κάποιο πόνο και θυμό μέσα μας που δεν έχουμε συνειδητά και βγαίνει με κάποια ερεθίσματα στην ζωή μας, αλλά το θυμός μας που βγαίνει και η στενοχώρια που βγαίνει τώρα δεν έχει σχέση με αυτό που συμβαίνει τώρα, έχει σχέση με κάποια γεγονότα του παρελθόντος, ίσως τα παιδικά μας χρόνια, που δεν έχουμε ακόμα δουλέψει και απελευθερωθεί και συγχωρέσει. Τότε πρώτο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι είναι αυτό. Γιατί πράγματα έχω παράπονο. Γιατί πράγματα έχω θυμό στην ζωή μου. Το δεύτερο βήμα είναι να αρχίσω να το εκτονώσω και να το εκφράσω. Τώρα, μεγάλο νόημα δεν υπάρχει το να πάω στον άνθρωπο και να αρχίσω να τον βρίσω και να τον πω με διάφορους τρόπους ότι είμαστε θυμωμένοι και φταίοι. Ίσως σε σπάνιες περιπτώσεις αυτό μπορεί να έχει κάποια αξία, αλλά γενικά μπορούμε να εκτονώσουμε αυτή την ενέργεια με και γραπτές ασκήσεις, με βιωματικές ασκήσεις που κλαίμε, που χτυπάμε ένα μαξιλάρι, που χορεύουμε, που κάναμε ψυχόδραμα, που με διάφορους τρόπους αρχίζουμε μια διαδικασία του να εξωτερικεύουμε αυτό που νιώθαμε. Ίσως κάποια στιγμή όταν αυτό ηρεμεί μέσα μας, είμαστε σε θέση να πάμε στον ίδιο τον άνθρωπο και να εκφράσουμε κάποια από αυτά τα πράγματα, αλλά όχι με τρόπο να τον πληγώσουμε, αλλά απλώς με τρόπο να καταλάβει τι νιώσαμε. Το τρίτο βήμα είναι η μεταμόρφωση των συναισθημάτων και της ενέργειας αυτής. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος που έχουμε βρει τα τελευταία χρόνια αυτό είναι τα λεγόμενες τεχνικές της ενεργειακής ψυχολογίας. Το EFT, το TAT, την μέθοδο Sedona και μια νέα μέθοδο που αξιοποιούμε που λέγεται ακούγοντας την καρδιά μας. Όλα αυτά βρίσκονται σε CD που μπορείτε να πάρετε και να εφαρμόσετε αυτές τις τεχνικές επάνω σε περιπτώσεις που νιώθετε κάποιο πόνο, κάποια αδικία από ανθρώπους στην ζωή σας. Θα σας εξηγήσω περισσότερο σε λίγο. Εφόσον εφαρμόσουμε αυτές τις τεχνικές και απελευθερώνουμε το φορτίο της έντεσης γύρω από αυτό και μετατρέπουμε τα συναισθήματα, αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να μπούμε στην κατανόηση. Κατανόηση είναι ένα μεγάλο εργαλείο, αν θέλετε, στην ζωή μας. Τι χρειάζεται να κατανοήσουμε? Πρώτο, ότι δεν κινδυνεύουμε. Ότι η αξία μας είναι δεδομένη, ήταν πάντα δεδομένη, σαν εκφράσεις του Θείου στο υλικό πεδίο. Ότι είμαι ασφαλής, πάντα ασφαλής σαν πνεύμα. Ότι η ζωή πάντα μας έδεσε και μας δίνει αυτό που χρειαζόμαστε για την εξέλιξή μας, άρα για κάποιο λόγο έπρεπε να συμβεί το γεγονός αυτό. Και ότι ό,τι έκανε ο άλλος, το έκανε από άγνοια. Όταν λέω άγνοια, δεν λέω άγνοια που έχει κάποιος που δεν έχει μία μόρφωση. Εννοώ άγνοια πνευματική. Δεν ξέρει τι είναι, δεν ξέρει τι είμαστε εμείς. Δεν γνωρίζει τι σχέση έχουμε, ότι είμαστε ένα, ότι είμαστε εκφράσεις μία συνειδητότητας. Δεν ξέρει ότι δεν θα βρει ευτυχία μέσα από ψέματα, μέσα από κλοπή, μέσα από απάτη. Δηλαδή είναι μία άλλη άγνοια αυτή, μία πνευματική άγνοια, όχι έλλειψη εξυπνάδας ή γνώσεων. Και ότι αυτός ο άνθρωπος ελέγχεται από τους προγραμματισμούς του, από τις ορμές του, τις προσκολήσεις του, είναι θύμα, αν θέλετε, των παιδικών του χρόνων. Δεν μπορεί να ελέγξει το εαυτό του και σαν ψυχή στην εξέλιξη κάνει το καλύτερο που μπορεί να κάνει. Αν μπορούσε να κάνει καλύτερο, θα έκανε. Αυτό δεν σημαίνει ότι τον επιτρέπω να κάνει ό,τι θέλει. Συγχρόνως με την συγχώρεση και την αγάπη μπορώ να λάβω κάθε μέτρο να προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους, ίσως καμία φορά τον ίδιο, από μια ανεξέλεκτη συμπεριφορά. Δεν είναι αντίθετα αυτά.
επιτρέπεται το όχι μέσα στην αγάπη, επιτρέπεται κάποια αντιμετώπιση, κάποια διαπραγμάτευση, να βάζουμε όρους σε τι μπορούμε να δεχτούμε και τι δεν μπορούμε. Η αγάπη δεν είναι αντίθετη από αυτά. Σημαίνει απλώς ότι νοιάζομαι για την ψυχή αυτή, θέλω το καλό του, αλλά υπάρχουν φορές που χρειάζομαι να αντιμετωπίζω τις λαθασμένες του συμπεριφορές που βγαίνουν από την άγνοιά του. Το πέμπτο βήμα είναι η συγχώρεση. Έχοντας κατανοήσει, έχοντας απελευθερωθεί, εκφράσει και απελευθερωθεί σε κάποιο βαθμό από αυτά τα έντονα συναισθήματα και έχοντας προχωρήσει στην κατανόηση των πραγμάτων, είμαι έτοιμος να αρχίσω να συγχωρέσω. Να πω, απαλλάζω τον άνθρωπο αυτό από την ευθύνη για την δική μου πραγματικότητα, τον συγχωρώ και θέλω το καλό του. Ίσως σε μερικές περιπτώσεις, παρόλο που συγχωρώ, μπορώ να προτιμώ να μην έχω στενή επαφή με τον άλλον. Έχουμε το δικαίωμα να μην έχουμε, να επιλέξουμε με ποιους ανθρώπους θα κάνουμε παρέα, αλλά όταν το σκέφτομαι, θέλω το καλό του. Εύχομαι να είναι καλά και αν με χρειάζεται κάποια στιγμή, είμαι πρόθυμος να τον βοηθήσω. Ανεξάρτητα με το αν θέλω να κάνω παρέα ή μια επιχείρηση ή να είμαι παντρεμένος μαζί του. Αυτό είναι ανεξάρτητα με τα συναισθήματα που θα έχω προς τον άνθρωπο αυτό. Και αυτό μας οδηγεί στην έκτο βήμα που είναι η αγάπη για τον άνθρωπο αυτό. Ολοκληρώνοντας, θέλω να αναφέρομαι σε τρεις πολύ χρήσιμες τεχνικές που μπορείτε να βρείτε και σαν CD, να εφαρμόσετε αυτές τις μέρες για να δουλέψετε και για την συγχώρεση αλλά και για την ανάπτυξη της αγάπης. Η πρώτη τεχνική λέγεται TAT και είναι μια διαδικασία που πάμε πίσω και βρίσκουμε μια εμπειρία όπου έχουμε στενοχωρηθεί από την συμπεριφορά κάποιου ανθρώπου και περνάμε 7 βήματα. Και πριν ξεχάσω να σας πω ότι αυτό βρίσκεται στο CD αριθμό 11 στις χαλαρώσεις. Και υπάρχει, λέει, TAT για συγχώρεση. Φέρνω αυτό τον άνθρωπο στο νου μου, θυμάμαι αυτό που έκανε, θυμάμαι τα συναισθήματα που είχα τότε και το βιώνω, το αναβιώνω. Για περίπου 4 λεπτά. Δεύτερο στάδιο, φέρνω τον άνθρωπο στο νου μου και την ίδια περίπτωση και τώρα σκέφτομαι πώς αλλιώς μπορώ να δω αυτό που έγινε. Μπορώ να το δω μέσα από το πλαίσιο ότι ο άνθρωπος είχε προβλήματα. Ήταν προγραμματισμένος, είχε φόβους, είχε προσκολήσεις, είχε εσωτερικές πιέσεις. Μπορώ να το δω μέσα από το πρίσμα ότι εγώ πάντα άξιζα, δεν έχασα την αξία μου, δεν έχασα την ασφάλεια, είμαι αυτό που είμαι, είμαι εντάξει εγώ. Δεν πειράζει τι έκανε αυτός. Μπορεί να το βλέπω μέσα από το πλαίσιο ότι η ζωή μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Για κάποιο λόγο επέλεξε σαν ψυχή στην εξέλιξη να περάσω από αυτό. Και ένα άλλο πλαίσιο είναι να μπορώ να δω τι μπορεί να έχω κερδίσει από αυτό. Εγώ είμαι σίγουρος και ευγνώμων για πολλές αρνητικές εμπειρίες που είχα στην ζωή όπου επέφερε τότε, στενοχωριόμουν πολύ, αλλά δεν θα άλλαξε αυτές τις εμπειρίες γιατί μου κάνανε πιο δυνατός, πιο σοφός, πιο ήρεμος, πιο αποταυτισμένος. Έμαθα κάτι από όλες αυτές τις εμπειρίες. Ίσως σκεφτόμουν ως τι έμαθα να με βοηθήσει να το δω διαφορετικά. Το τρίτο βήμα είναι ότι δέχομαι ένα φως, αν θέλετε ένα θείο φως, ένα σημαντικό φως, να περάσει μέσα μου και να θεραπεύει όλες τις τάσεις που υπάρχουν μέσα μου που έλκει τέτοιες συμπεριφορές. Γιατί καμία φορά συναντάμε μία ίδια συμπεριφορά συχνά στην ζωή μας. Απόρρεψη, έλλειψη εμπιστοσύνης, ψέματα, κοροϊδία. Και ίσως υπάρχει κάτι στο ψυχισμό μας που έλκει αυτές τις εμπειρίες. Ότι δεχόμαστε την διάλυση μέσα από αυτό το φως όλων των στοιχείων μέσα μας, αν εμείς είμαστε οι δημιουργοί της πραγματικότητάς μας, που έλκουν στο παρελθόν και στο μέλλον τέτοιες εμπειρίες.
Τέταρτο στάδιο, δεχόμαστε πάλι αυτό το φως να περάσει από μέσα μας και φτάνει περίπου 4 λεπτά, 2 λεπτά, 3 λεπτά είναι αυτά τα στάδια. Συνολικά είναι περίπου 25 λεπτά η άσκηση, όπου δέχομαι να θεραπεύει όλες τις επιρροές που υπήρξαν πάνω μου αυτή η εμπειρία. Μήπως το έχω αποθηκεύσει στο σώμα μου, μήπως είναι σφιγμένη η κοιλιά μου ή το κεφάλι μου ή κάποιο μέρος του σώματός μου. Ίσως μου έχει δημιουργήσει μια κακή σχέση με τον εαυτό μου, μια αυτοαπόρρεψη ή ένα φόβο για συγκεκριμένους ανθρώπους ή ένα πρόβλημα στις σχέσεις μου σήμερα. Και δέχομαι δηλαδή την θεραπεία και την διάλυση των επιρροών της εμπειρίας αυτής και σκέφτομαι τι μπορεί να είναι αυτές και δέχομαι να διαλύονται αυτές στην ζωή μου σήμερα. Το πέμπτο βήμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ταυτίζομαι με τον δράστη, έτσι τον ονομάζουμε, ο δράστης. Μπαίνω στην θέση του άλλου. Τι γινόταν μέσα στον άνθρωπο αυτό, τι φοβόταν, τι δυνάμεις λειτουργήσανε μέσα του, πιέσεις, προσκολήσεις, προγραμματισμούς, τι προβλήματα είχε μέσα του που τον οδήγησε να συμπεριφερθεί με τον τρόπο αυτό και βιώνουμε τον κόσμο του άλλου. Πάρα πολύ σημαντικό βήμα, το πέμπτο βήμα. Αυτό για 2-3 λεπτά προσπαθώ να βιώσω την κατάστασή του όταν συμπεριφερόταν έτσι, όταν λειτουργούσε έτσι. Και το έκτο βήμα είναι ότι τώρα κάνω την απόπειρα να τον συγχωρέσω, να τον κατανοήσω και να τον συγχωρέσω. Και αν μπορώ να τον αγαπήσω. Και αν μπορώ νοηρά να τον αγκαλιάσω. Και το έβδομο βήμα είναι ότι βιώνω μια συμφιλίωση με τον εαυτό μας και μια συγχώρεση προς τον εαυτό μας και αγάπη για τον εαυτό μας, γιατί καμία φορά το έχουμε βάλει και με τον εαυτό μας ότι επιτρέψαμε τον άλλον να λειτουργήσει έτσι ή όλη αυτή η εμπειρία έχει λειτουργήσει ώστε να εκτιμούμε λιγότερο τον εαυτό μας και γυρίζουμε και νιώθουμε αγάπη και αποδοχή και συμφιλίωση με τον εαυτό μας και καμία φορά αυτό μας βοηθάει έπειτα μετά να ξαναφέρνουμε τον άλλον στο νου μας και τώρα που το έχουμε καλά με εμάς είναι πιο εύκολο να το έχουμε καλά με τον άλλον. Είναι πάρα πιο αξιόλογη άσκηση, έχει εφαρμοστεί πολύ στην Δύση και ιδιαίτερα για τραυματικές εμπειρίες, για κακοποίηση και για βιασμούς, που είναι κάτι πολύ έντονο για να συγχωρέσει κάποιος και έχει μεγάλη επιτυχία σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά σε οποιοδήποτε συμπεριφορά, οποιοδήποτε άνθρωπο. Και η τελευταία τεχνική που θέλω να μοιραστώ μαζί σας λέγεται ακούγοντας την καρδιά μας και αυτό βρίσκεται στο CD 16, χαλάρωση 16. Και κάνουμε το εξής, φέρνουμε στο νου μας την συμπεριφορά του άλλου και νιώθουμε ό,τι νιώθουμε για την συμπεριφορά αυτή και μετά από 2-3 λεπτά κάνουμε το εξής, αρχίζουμε να εισπνέουμε φαντάζοντας ότι παίρνουμε ένα φως ή μία ενέργεια μέσα στο κέντρο του στήθους και στην εκπνοή φανταζόμαστε ότι βγαίνει από το ηλιακό πλέγμα. Αυτή η άσκηση έχει δημιουργηθεί από μία ομάδα γιατρών στην Αμερική σε ένα ινστιτούτο που λέγεται Heart Math, η μαθηματική της καρδιάς, σαν τρόπο να αλλάξουμε πώς νιώθουμε προς κάτι. Αυτοί έχουν καταλάβει με τις έρευνες που έχουν κάνει μετρώντας την λειτουργία της καρδιάς και το εγκεφάλου και παρασυμπαθητικό και συμπαθητικό νευρικό σύστημα και το αμυντικό σύστημα, ότι η καρδιά επιδράει σε όλα αυτά. Και ότι 5 λεπτά θυμό η αγκανάκτηση μειώνει την λειτουργία του αμυντικού συστήματος για 5 ώρες. Και 5 λεπτά αγάπης και ευγνωμοσύνης δυναμώνει την λειτουργία του αμυντικού συστήματος για 5 ώρες. Ότι φανταστείτε να έχω συνέχεια θυμό ή αγκανάκτηση ή πόνο ή συνέχεια αγάπη. Τι επίδραση θα έχει αυτό πάνω μου. Και ότι μπορούμε να εξασκήσουμε, δηλαδή επίτηδες, να καλλιεργούμε την δόνηση, την αίσθηση της αγάπης και το ευδράει στην καρδιά, επιδράει στον εγκέφαλο,
και στο αιμονικό σύστημα. Τότε κάνω αυτή την αναπνοή, εισπνοή, εκπνοή. Εισπνοή στην καρδιά, εκπνοή από το ηλιακό πλέγμα. Κάνω αυτό περίπου 5 λεπτά. Μετά φέρνω στο νου μου κάποιον που αγαπάω. Και δεν αποκλείεται σε μερικές περιπτώσεις να είναι ίδιος άνθρωπος με τον οποίο είμαι θυμωμένος. Αλλά μπορεί να είναι και κάποιος άλλος άνθρωπος. Και είναι σημαντικό εδώ ο άνθρωπος που θα φέρει στο νου μου να φέρνει μια ευτυχισμένη αγάπη, όχι ένα αγάπη καημό, ας πούμε, ότι ο πόνο που αυτός ο άνθρωπος δεν είναι στην ζωή μου. Δηλαδή να νιώθω καλά όταν φέρνω τον άνθρωπο αυτό στο νου μου. Να νιώθω αγάπη. Μπορεί να είναι το παιδί μας, μπορεί να είναι ο σύντροφός μας, ο γονιός μας, μπορεί να είναι σκυλάκι που έχουμε, μια γάτα. Μπορεί να είναι ο Θεός, ο Χριστός, η Πανηγία, ό,τι θέλετε, που όταν το φέρνετε στο νου σας, βιώνετε αγάπη ή και η ευγνωμοσύνη εδώ στο χώρο του στήθους. Και τότε κάνοντας αυτό περίπου 5 λεπτά και βιώνοντας αυτή την δόνηση της αγάπης και αίσθηση αγάπης μέσα στο στήθος, ξαναφέρνω το γεγονός που με έχει αναστατώσει, με έχει στενοχωρήσει, αλλά το φέρνω μέσα στο στήθος. Γιατί υπάρχει άλλη λειτουργία σκέψης εδώ και άλλη λειτουργία σκέψης στον εγκέφαλο. Η αντίληψη από την καρδιά είναι πιο ολοκληρωμένη, πιο αργή, δεν είναι τόσο γρήγορη και έχει την δυνατότητα να μας επιτρέψει να δούμε κάτι από μια άλλη οπτική γωνία που δεν είναι τόσο εύκολο από τον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος πάει έτσι, γραμμική σκέψη. Η καρδιά μπορεί να έχει κβαντικές αλλαγές, αλλαγές που πάει από εδώ εκεί χωρίς μια συγκεκριμένη λογική. Και ρωτάω τον αυτό μου και επιτρέπω τον αυτό μου να βιώσω ένα διαφορετικό τρόπο να αντιληφθώ αυτό που έχει γίνει, να νιώθω προς αυτό που έχει γίνει και να αντιμετωπίσω αυτό που έχει γίνει. Αντίληψη, συναίσθημα και αντιμετώπιση. Και σε αυτή την κατάσταση που έχω δημιουργήσει αυτό και το έχω φέρει στην καρδιά μου, δεν σκέφτομαι τόσο πολύ, είμαι σε μια αναμονή. Περιμένω μία φώτιση, περιμένω κάτι καινούριο να ξεφυτρώσει από την καρδιά μου προς αυτό το θέμα. Υπάρχουν άλλες πολλές τεχνικές, αλλά νομίζω δεν θα έχει όφελος να σας πω πολλά, ήδη έχω μιλήσει πολύ. Άρα αυτό προτείνω αυτές τις μέρες και όλη την ζωή μας να ασχολιόμαστε με την πρόκληση της αγάπης και της συγχώρεσης, να μην φύγουμε από αυτή την ζωή κροτώντας τέτοια συναισθήματα και να μην ζούμε αυτή την ζωή με αυτά τα συναισθήματα. Και όλο το θέμα είναι για μας. Εμείς υποφέρουμε με τη μη αγάπη και τη μη συγχώρεση, εμείς κερδίζουμε συγχωρώντας και αγαπώντας. Να είστε καλά και εύχομαι τώρα αυτές